Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, 1-2, 1-2, κάτσε λίγο να με φτιάξω. Εντάξει. Εσύ εντάξει, εγώ εντάξει. Αχ, τι πάθαμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα σήμερα 18 του μηνός, 18 Ιουνίου 2018. Ξεκινάμε με την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιώκης, απέναντί μου στη ρήμη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Στην παρέα μας όλοι εσείς, ακροατές και ακροάτριες και φυσικά ο κόσμος του Ηρακλή που είναι πιστά συντονισμένος εδώ. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Τρόποι επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοίξει και το mail μας blue-libero-papaki-yahoo.gr. Βλέπουμε και Μουντιάλ, μέρες που είναι. Τι έχουμε, Βέλγιο-Παναμάς 1-0 με τον γκολ του Μέρτενς πριν από λίγα λεπτά. Τώρα είναι στο 59ο λεπτό. Προσπαθώ να βγάλω μια άκρη με τα ακουστικά μου γιατί δεν ακούω πάρα πολύ καλά. Θα την παλέψουμε και σήμερα που θα πάει. Ρίξε την πενιά Μπίλη, μήπως φτιάξουν τα ακουστικά μου. Καλησπέρα στο φίλο τον Ανανία που λέει καλή εκπομπή Γιώργο να έχουμε. Καλησπέρα, χαιρετισμού στον Κυριάκο τον Κουμπάρο. Το διάβασα. Προφανώς και μας ακούει. Εσείς εκεί η της Βέρειας μεριά κοντά πλατεία, Άδενδρο κτλ. Κτλ. Αλεξάνδρεια, όλο αυτοχαιρετίζεστε. Προχθές ο φίλος ο Δωμάς, γεια στο μάμου, χαιρέτησε τον Ανανία. Τώρα ο Ανανίας χαιρετίζει τον Κουμπάρο του. Κάνουμε και αυτά στην Οργία Μπλε. Κάνουμε και τέτοια πράγματα. Καλή αρχή να ευχηθούμε σε όλα τα παιδάκια. 150 με 200, κάτι τέτοιο άκουσα σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο το νούμερο. Και μπράβο στους γονείς που γράψετε τα παιδιά σας στο Ira Camp που ξεκίνησε σήμερα με παρουσία Νίκου Χατζιβρέτα. Έκανα μια προσπάθεια να το φιλοξενήσουμε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Από αύριο θα είναι νέα πρόσωπα, έτσι νέοι επώνυμοι. Ο Χατζιβρέτας που δίδαξε μπάσκετ στα μικρά παιδάκια. Στο Ira Camp που από το πρωί μέχρι το μεσημέρι προς το απόγευμα από νωρίς από τις 8 Κατσάνιο, Ιβανόφιο, Καφταζόγλιο, Χορτατζίδες, κολυβητήριο δίπλα στο Εθνικό απασχολούν τα παιδάκια και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Τώρα, σε περίπου 40 λεπτά σε ξενοδοχείο εδώ στην Θεσσαλονίκη θα γίνει η αναμενόμενη, είχε γίνει και πέρυσι συνάντηση με πρωτοβουλία του Θόδωρου Καράουλου και με κάποιους άλλους επιφανείς, όπως λέμε, Ηρακλειδείς σε αυτές τις περιπτώσεις για την περίφημη με ή χωρίς εισαγωγικά πολυμετοχικότητα. Θα συναντηθούν, θα τα πούν, θα βρεθούν και μακάρι να προκύψουν αρκετοί που και διάθεση θα έχουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή και διάθεση θα έχουν να αποκτήσουν και μετοχές. Γιατί υπήρξαν και μπράβο τους για ακόμη μια φορά γεροί να είναι Ηρακλειδείς που τον μπράβο θα το πω δεύτερη φορά γιατί φρόντισαν να διατηρηθεί και η ανωνυμία τους που έβαλαν αρκετά χρήματα όπως παραδέχτηκαν αρκετοί στο ποδοσφαιρικό τμήμα για την τρίτη εθνική κατηγορία αλλά τώρα είναι άλλα τα δεδομένα. Άλλα τα δεδομένα και πιο δύσκολα και πολύ πολύ μεγαλύτερο budget από τη στιγμή που μιλάμε για τον Ηρακλή και θέλουμε να μιλάμε για πρωταθλητισμό και άνοδο στη Super League. Καλούνται λοιπόν σήμερα να βρεθούν, δεν θα έλεγα όσοι περισσότεροι, θα έλεγα δεν είναι κάλεσμα για παιχνίδι για να πούμε να δώσει ο κόσμος το βροντερό παρόν. Θα έλεγα ότι όσοι βρεθούν, αυτή είναι η ευχή μου και φαντάζομαι συμφωνείτε, όσοι βρεθούν να έχουν σημαντική οικονομική δυνατότητα και πάνω απ' όλα επιθυμία και διάθεση να συνδράμουν. Αυτό για αρχή. Και μακάρι να γίνει πράξη. Παραλαμβάνω μια συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για τις 8. Προφανώς μετά τις 8 θα ξεκινήσει σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και στη φίλη την Ατάσα που λέει ότι... Μάλλον γράφει. Καλησπέρα Γιώργο, από ό,τι βλέπω μπάσκετ ούτε σήμερα είχαμε ανακοίνωση. Είχαμε ανακοίνωση, αλλά δεν έχει να κάνει με τον Ηρακλή, έχει να κάνει με συλληπιτήρια ανακοίνωση. Νομίζω είναι η τέταρτη το τελευταίο χρονικό διάστημα που βγάζει ο Ηρακλής, γιατί δυστυχώς είχαμε πάρα πολλές απώλειες
στο μπάσκετ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έφυγε και ο Κώστας Πολίτης, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής του 1987 που έγραψε την δική του ιστορία με το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Κατά τα άλλα, Νατάσα μου και στους υπόλοιπους μας ακούτε, είναι αυτό που λέμε, ό,τι ξέρεις ξέρω. Ό,τι ξέρω ξέρεις. Γιατί όντως δεν προκύπτει κάτι το επίσημο, δεν προκύπτει κάτι το ανακοινώσιμο, δεν προκύπτει κάτι το ουσιαστικό, δυστυχώς, για το μπάσκετ. Περνούν οι μέρες, θα πει κάποιος νωρίς είναι ακόμα, δεν είναι και πολύ νωρίς, 18 Ιουνίου, okay, το πρωτάθλημα δεν ξεκινά Ιούλιο ούτε Αύγουστο, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχουν γραφτεί ένα κάρο ονόματα, έχουν κυκλοφορήσει ένα κάρο ονόματα και δεν έχει γίνει το βασικό, να ανακοινωθεί ο προπονητής. Εκτός και αν πάμε με αυτόματο πιλότο. Δεν πρέπει να γίνει η συνάντηση με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Ναι, έχει κερδίσει έδαφος, ναι, είναι το φαβορί, ναι, είναι δήλωση του Θόδωρου Δρακόπουλου ότι θα συνεχίσουμε με αυτόν. Αλλά συνάντηση δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει επισημοποιηθεί, δεν έχει γνωστοποιηθεί, όπως θέλετε πείτε το, και δεν έχει προκύψει είδηση, εξέλιξη, ουσία, αυτό που μας ενδιαφέρει. Έχω κουραστεί να σας λέω τα ίδια και τα ίδια, προφανώς έχετε κουραστεί κι εσείς να μ' ακούτε να λέω τα ίδια και τα ίδια και έχουμε κουραστεί όλοι μαζί. Και είναι ενδεικτικό, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μπράβο του που έχει τα, πώς να το πω, τα ψυχικά, να το πω έτσι, τα ψυχικά αποθέματα που εξακολουθεί και ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ. 8 χρόνια είναι πολλά. Αλλά έχουμε μια κολυσιεργία, να την πω, μια στασιμότητα, μια αδράνεια, απραξία έχουμε σίγουρα και είμαστε της υπομονής και εδώ. Είναι αυτό που έγραψε ο φίλος μου Χαρίλος τις προάλλες στο Blue Arena, ότι ακόμα ένα καλοκαίρι, και εμείς το έχουμε πει, αλλά τώρα το θυμήθηκα το γραπτό του κείμενο, ακόμα ένα καλοκαίρι που είμαστε της αναμονής, της υπομονής, θα προσθέσω εγώ του πονοκεφάλου, του στομαχόπονου, των ερωτηματικών και με τίποτα, μα με τίποτα δεν είναι χαλαρό καλοκαίρι. Από όλες τις απόψεις. Όπου και να πάμε, σε όποιο τμήμα και άθλημα, παντού έχουμε τη σχετική αγωνία, παντού έχουμε το σχετικό ενδιαφέρον, παντού έχουμε την ανησυχία και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς είναι να περιμένουμε. Καλησπέρα Βαγγέλη μου, δεν το στείλε μου μήνυμα, γιατί δεν το πρόλαβα του μεσημεριού. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα γενικά, αλλά τέλος πάντων θα την παλέψουμε. Ό,τι θες, εδώ είμαι. Σήμερα ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος επαφών των ποδοσφαιριστών, 2-0 το Βέλγιο με Λουκάκου στο 69. Βέλγιο Παναμάς 2-0 με τον Λουκάκου να σκοράρει μετά από σέντρα του Ντεμπρού, είναι με εξωτερικό φάλτσο, η κεφαλιά του Λουκάκου έκανε το 2-0, την κλείνω την παρένθεση, Μουντιάλ είναι αυτό, το πετάμε έτσι σαν σφήνα. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές, συζητήσεις, όπως είχε προαναγγείλει την προηγούμενη εβδομάδα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ακόμα δεν λέμε ΠΑΕ Ηρακλής, θέλω να πιστεύω σύντομα θα το λέμε, να συσταθεί δηλαδή σε ΠΑΕ. Με τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το βασικό κορμό. Με παιδιά που θέλει ο Σπύρος Μπαξεβάνος, σε συνεργασία φυσικά, σε συνεννόηση με την διοίκηση, πέρασαν από τα γραφεία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή στην Μίκρα, έγιναν οι συναντήσεις, έγιναν οι επαφές. Δεν έχουμε ανακοινώσεις ακόμα, δεν έχουν προκύψει, από όσο έχω ρίξει και μια ματιά, δεν μας έχει σταλεί και κάτι, γιατί συνήθως γίνεται αυτό πράξη, όταν είναι να ανακοινώσει κάτι ο Ηρακλής το κάνει άμεσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή η πλευρά του Ηρακλή, της διοίκησης, με την πλευρά των ποδοσφαιριστών, είναι κοντά στο να
Ήρα, ήρα, ήρα. Ρε τι πράγμα είστε. Τώρα ξέχασα τι ήθελα να πω. Τι ωραία είναι αυτά, τι ωραία είναι αυτά. Ήρθες να έτρεχε, λαχάνιασες, τι με το... Όχι, τι είναι. Δεν πρόλαβες το Λουκάκου να σκοράρει. Πάρε το μικρό, πάρτε το μικρόφωνο. Α, τα πήραμε. Πάρτε το μικρόφωνο. Κυριάκος στα δεξιά μου, Ανανία στα αριστερά μου. Είναι από αυτές τις ωραίες εκπλήξεις. Βασίλη, το έφαγε το διάλειμμα, κατάλαβες. Όραμα. Αυτά ή όχι, κάτσε, περίμενε την τρύπα εδώ. Πού να την βάλω. Πού να την βάλω, θα σου λέγα. Σε τέσσερα βάλω. Κάντε κομμάτια, βάλω το μέσα. Βαθιά. Βαθιά, ωραία. Βαθιά, εσύ θες βαθιά. Βάλω σε τρία με. Ψυχή βαθιά που λέει και ο. Άντε, βάλε. Τι. Ώρα, ναι, βάλε ώρα για να συντονιστούμε. Βάλε ώρα γιατί έφαγα πέσιμο. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι βέβαια θα με βρίζουν γιατί ξεκίνησα να πω για το ρεπορτάζ και έφαγα πέσιμο εδώ από τα αδέρφια μου και δεν είπα τίποτα. Τι κάνετε, μάγκε. Όλα καλά. Όλα εντάξει. Μπομπα, μπομπα. Μπομπα. Τι είπε διαρκεία. Ναι. Ω, ναι, αλλά... Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα. Για να πάρουμε διαρκείες. Πρώτα στο βόλεϊ. Ναι. Και μετά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και μετά στο μπάσκετ. Ένα-ένα. Κάτω στο μπάσκετ. Περίμενε, γιατί. Εντάξει, θα πάρουμε και εκεί, παιδί μου, όπως και να έχει. Θα πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σήμερα έγιναν λοιπόν οι. Εσύ καλά είσαι. Καλά είμαι κι εγώ. Καλησπέρα. Μπράβο. Για 3-5 πηγάδια σα βλέπω έτοιμου. Έτοιμου. 10 η ώρα, 11 το βράδυ. Ο χαμός έγινε. Περίμενε. Ναι. Όχι, 11 η ώρα κλείσει. Τηλέφωνο. Ο γνωστός Φέρελπης νέος με παίρνει. Καλά, ρε! Έρχονται, λέει, εδώ δίπλα στα πόδια μου και δεν με παίρνει να μου το πεις. Α, δεν ήξερες εσύ. Το είπα στην εκπομπή. Α, πεις στην δεν άκουσε όμως, τον έβγαλα και μια κίτρινη. Ναι. Από αυτές τις μουντιαλικές. Ναι. Λοιπόν. Όχι, λέει, δεν άκουσα. Λέω, τι να σε κάνω. Λέει, πρέπει να με πάρεις πρώτο να με πεις. Κατάλαβες. Ο Φέρελπης νέος που είναι 20 χιλιόμετρα από την Άουσα. Εμείς είμαστε και κοντά τώρα, όσο πάει και πιο κοντά. Πόσο είναι, ρε, πλατή 3-5 πηγάδια. 50, 40, 40 χιλιόμετρα. 50. 40. Τι κοντά, ρε, μεγάλε. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Ναι, παππούς είναι 20. Παππούς είναι δίπλα. Είναι στο σπίτι του, είναι. Τι. Ναι. Λοιπόν, από το ρεπορτάζ τώρα. Λοιπόν, πήγανε σήμερα τα παλικάρια μας στη Μίκρα, οι ποδοσφαιριστές. Ωραία. Συζητήσανε για ανανέωση. Είναι δεδομένο ότι πρώτον θα έχουν συμβόλαια. Κάτι που δεν ίσχυε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στην τρίτη εθνική κατηγορία είχαν χαρτί, ένα αυτό. Ναι. Παίζουμε, παίρνουμε 3,60 που λέει ο λόγος. Τώρα όμως είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Και έχει και δίκιο και ο χι ποδοσφαιριστής να θέλει και το κάτι παραπάνω. Έτσι δεν είναι. Στην Ακλή είναι. Δικαιούνται τα παιδιά. Στη Β' Εθνική είναι. Είναι κοντά. Αλλά δεν έπαιξαν. Δεν έπεσαν υπογραφές και δεν έχουμε ανακοινώσεις, οπότε θα κάνουμε υπομονή σιγά, λίγο ακόμα. Και γι' αυτό. Μήπως θα πάτε μετά στο ξενοδοχείο που είναι εκεί η επιφανής Ηρακλειδής. Όχι. Όχι, έτσι. Εσύ είσαι παιδί λαού, να βάλεις το διαρκείος και τελείως. Δεν τα μπορώ τέτοια. Μακάρι να γίνει κάτι. Δεν τα μπορώ τέτοια. Γιατί ρε, τι, δεν μπορείς τη γραβάτα εσύ. Δεν μπορείς. Και το παπιόν δεν τον μπορώ. Μην βάζεις ρε, πάνε έτσι με το σοκτσάκι. Αυτό είναι, βερμούδα πάνε. Να σου πω κάτι. Τώρα, κάτι πέρα από την πλάκα. Πέρα... Όλα... Όχι, θα πω κάτι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τα λεφτά που έχετε δώσει εσείς για τα διαρκείας, μπορεί αυτοί που θα πάνε τις γραβάτες σήμερα να μην τα έχουν δώσει. Τα λέμε εμείς, τα λες εσύ. Στη ζωή τους. Α, τα λέω εγώ. Δεν πειράζει, εγώ τρέλος δεν είμαι. Όχι 3-0, Λουκάκου, όχι 3-0. Γιατί όχι. Γιατί 2-0 το είχα. Εγώ 5. 5 το βάλω. 3-0 το Βέλγιο. Κατάλαβες. Έχουν το Ηρακλείο μου και αυτό. Δεν είναι, ούτε με ενδιαφέρει να σου δεν με νοιάζει. Είπα να πάρω ένα ευρώ. Ρε, για μένα το καλοκαίρι είναι. Δεν το πάω καθόλου λόγω Ηρακλή. Ναι, το ξέρω. Δεν μπορώ. Σου λείπει. Ναι. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Σου λείπει. Πώς θα περάσει. Τώρα είναι και περάσει. Τα παιδιά λίγο. Ήρα κάμπε, έκανε τίποτα, όχι. Πού να πάω τα κουφάλια τώρα. Δύσκολε. Και με τι δουλειέ και με αυτά. Σήμερα πρωινή ήμασταν. Ναι. Όχι, ο Ηρακλή είναι 7. Του χρόνου. Ο Σπάρτακος είναι 4. Του χρόνου θα την βρει τη φορά. Αλλά θέλει να. Και με τι δουλειέ. Ναι, τον νονό θα το πει. Και ο νονό πρωινό ήταν σήμερα. Πρωινός. Τι να σας κάνω στους εργαζόμενους. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε διαρκείες. Για να έχουμε διαρκείες, ναι. Αυτό είναι. Παντού. Αυτό είναι. Παντού. Λοιπόν, είπαμε και το Ira Camp σήμερα ήταν ο Χατζιβρέτας. Από αύριο θα υπάρχουν και άλλοι έτσι επώνυμοι, διάσημοι, όπως θέλετε πείτε το. Το διάσημο δεν μου αρέσει. Να πω το γνωστή. Γνωστή, ναι. Πιο καλό δεν είναι. Πιο καλή λέξη, πιο ωραία. Ναι. Εντάξει, ο Χατζιβρέτας είναι, πιο απλή, πιο απλή. Είναι τεράστιος. Με μόνο ένα θα πω. Τι έγινε, παιδιά. Πάει το ίντερνετ. Ότι ο Χατζιβρέτας ήταν
όταν έπαιζε στον Ηρακλή, πρώτο σκόρερ στην Α1 στον μπάσκετ. Έτσι. Και τώρα τον μπάσκετ. Την τύπησε τη φανέλα το παιδί. Πολύ, πολύ, και πολύ. Σε πολλά άλλα και πράγματα. Μετά, και μετά. Που φορούσε άλλη φανέλα. Σε σχέση με κάποιου άλλου που έφυγαν από τον Ηρακλή και τον πολέμησαν και τον μούτουσαν. Και να μην τα λέμε τώρα. Και με άλλη φανέλα πολύ. Την τύπησε. Ναι, και με άλλη φανέλα. Ναι. Που εκείνο αυτό είναι εννοώ, πιο αυτό σοβαρό. Εννοώ, ναι. Αυτό εννοώ, ναι. Γιατί όταν είσαι στον Ηρακλή. Οκ, είσαι στον Ηρακλή. Αλλά μετά είναι το θέμα. Είναι αυτό που λέμε μία λέξη τώρα. Είναι, θα θυμίσω λίγο χαρίλαο γιατί θα χρειαστεί και μετάφραση. Ιστεροφημία. Θα ρωτήσω αυτό να ξέρει τι είναι η ιστεροφημία. Αυτό ξέρει αυτό. Έλα εδώ, ρε. Κι άλλο πέσιμο έφαγα. Ξέρει αυτό. Γεια σου Δημήτρη. Ωραία, σα αγαπώ. Σήμερα είναι η κομπή. Ώρα για πέσιμο. Στο μεταξύ, τώρα που λέω ώρα για πέσιμο, μαζευτείτε να βάλουμε κανένα δικηγόρο. Γιατί η εκπομπή τη ΣΕΡΤ λέγεται ώρα και Μουντιάλε. Τώρα, εσέ παρακαλώ πολύ. Κάτσε να μείνεις καλή. Θα βγάλω κανένα φράγκο. Μήπως ξέρεις εσύ τι θα πει η ιστεροφημία. Δεν μπορεί να στρίψει. Ξέρεις. Ξέρεις τι θα πει η ιστεροφημία. Δεν μπορεί. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι έφερες εδώ. Τα είναι του Κυριάκου. Α, του Κυριάκου. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει ρε παιδιά. Καλώ την άκρη. Λοιπόν, Μπίλι! Πού είναι να βγάλουμε θέμα τηλεφωνικό. Πού πήγε. Φώναξαν. Έχω εδώ καλούς φίλους, τον Κυριάκο, τον Ανανία, τον Δημήτρη που μου έκαναν ντου. Να τα κάνετε αυτά συχνά γιατί καλοκαίρι δύσκολα είμαστε. Θα κάνουμε ένα τηλεφώνημα. Βασίλη. Έλα λίγο ησυχία, έχουμε εκπομπή. Εφεύγει και ένα μήνυμα σας αποστολή στο 54526 blue-papaki-yahoo.gr. Σας είπαμε τα νέα του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού. Του μπασκετικού πια νέα, δεν έχει νέα. Απλά απαντήσαμε στις ερωτήσεις. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την πρώτη μέρα του Iran Cup, αλλά φυσικά δεν θα πάρουμε μια γεύση από την πρώτη μέρα μόνο του Iran Cup με τον άνθρωπο που θα μιλήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Στέλιος Ναυροζίδης στην παρέα μας. Καλησπέρα Στελάρα, τι κάνεις? Καλησπέρα σε όλους, μια χαρά εσείς. Έχω και παρέα σήμερα, καλά είπες καλησπέρα σε όλους, γιατί πέρα από τους ακροατές έχουμε και λαό στο στούντιο. Να ξεκινήσουμε με το Iran Cup, με την πρώτη μέρα. Βεβαίως. Σε θαυμάσαμε, σε καμαρώσαμε εκεί με Χατζιβρέτα και με πάρα πολλά παιδάκια. Δεν ξέρω, ήταν καμιά 150, ήταν παραπάνω με το μάτι σου. 150 παιδάκια ήταν, ναι. Πραγματικά. Σχεδόν όλη την γάμα των ηλικιών. Χάρηκα πολύ που είδα όλα αυτά τα παιδάκια. Γεμίσανε το Ιβανόβιο, το Κατσάνιο, την πισίνα του All Star, τους χώρους των Χορτατζίδων. Μεγάλη τιμή μας έκανε ο Νίκος ο Χατζιβρέτας, ναι. Που τους... Τους έκανε παιχνίδια, τους είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα και χαρήκανε. Δεν ξέρω αν είδατε και το βιντεάκι που ανέβηκε, τις βολές που κάνανε. Ήταν η αφορμή για να σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε μαζί μας όλο το ιατρικό επιτελείο του Ηρακλή, ή το μεγαλύτερο μέρος, με τον πρωτεργάτη του Δήμου, τον Αλασσερλή, τον ορθοπαιδικό, που είμαστε χρόνια μαζί και στον χώρο του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Και έφερε μαζί τους και πολλούς συνεργάτες. Τα ονόματα τους όλους θα με συγχωρέσετε, δεν τα γνωρίζω απ' έξω γιατί φοβούμενος να ξεχάσω κάποιον. Είναι 9 με 11 γιατροί που θα δώσουν συνολικά, ναι. το παρόν. Ναι, ναι, ναι. Και ο φυσίατρος ο Στέφας ο Λευτέρης. Ναι. Και ο κύριος Γκολιδάκης ο Διαμαντής, ο οποίος έλεξε τα παιδάκια για τα θέματα καρδιολογικής φύσης. Και έγινε, για τον Ηρακλή ήταν κάτι πρωτόγνωρο, πολύ ωραίο πράγμα. Μακάρι να συνεχίσει να γίνεται και να έχουμε και άλλη προσέλευση. Ήδη η προσέλευση θεωρώ ότι ήταν αρκετά μεγάλη για πρώτη φορά. Γιατί ο Ηρακλής είναι ένα τεράστιο σύλλογος και έχει τεράστιες εγκαταστάσεις που μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να φέρουμε τα παιδιά στα γήπεδα και όχι στα καφενεία. Έτσι. Καλά, και τα καφενεία καλά είναι, αλλά πρωτίστως στα γήπεδα. Στα καφενεία πάμε να βλέπουμε λίγο μπάλα, Ηρακλή, αλλά όχι άλλα πράγματα. Ηρακλή στο γήπεδο θα πηγαίνουμε να βλέπουμε. Όταν παίζουμε εκτός λέμε, εντάξει, και έχουμε σχολείο. Σωστά, σωστά. Από βόλεϊ πότε θα έχουμε γεύση στο Ηρακάμπ? Δεν γνωρίζω ακόμη. Αύριο θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας με τα τρία χρυσά και ένα χάλκινο ασπουγαλής ο Γιώργος, αυτό είναι με τον προπονητή του. Και εντάξει, κάθε μέρα και θα έχουμε και από κάποια προσωπικότητα, κάποιο αθλητή του Ηρακλή που θα συμμετέχει και θα ενημερώνει τα παιδιά πάνω στο άθλημά του. Mm-hmm. Και βέβαια και για το μεγάλο μας Ηρακλή. Γιατί μην ξεχνάτε και ο Νίκος ο Χατζιβρέτας δεν ξέχασε να αναφέρει τη μεγάλη του αγάπη τον Ηρακλή και τι συνέφερε στο μπάσκετ του Ηρακλή. Είναι σπουδαίος. Ήταν και συγκινημένος.
Είναι σπουδαίος και ως αθλητής και ως προσωπικότητα και νομίζω ότι τα παιδιά πήραν, εσύ το έζησες από κοντά, πήραν πολλά, είχαν να πάρουν πολλά σήμερα. Είχα την τύχη με τον Νίκο τον Χατζιβρέτα όταν το 2002 πήραμε το πρωτάθλημα το DAB και επειδή είχαμε τελειώσει υποχρεώσεις με το βόλεϊ τότε να συμμετέχω στην ομάδα του μπάσκετ που πήγε και έπαιξε play-off με τον Πανιόνιο. Ναι. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου τιμή τότε η μεγάλη ομάδα του μπάσκετ του Ηρακλή με τον Χατζιβρέτα, Διαμαντίδη, Παπαδόπουλο, όλους αυτούς. Και να ήμουν μαζί τους και τους γνώρισα από κοντά και τι να πω, ήταν τρομερά παιδιά. Ως φυσιογραφητής, δηλαδή, Στέλιο, μόνο το ποδόσφαιρο σου έχει ξεφύγει, ε? Έχω περάσει και το ποδόσφαιρο. Α, ναι? Το κρύβω για κανένα μήνα. Α, εντάξει, τότε το παίρνω πίσω. Το Πέτρο τον Καζά. Το παίρνω αλλά... πίσω. Πω, άιμιστος. Ναι, ναι. Αλλά δεν βόδωσε γιατί το βόλεϊ με κράτησε πίσω. Οι ανάγκες ήταν μεγάλες και οι άνθρωποι του βόλεϊ με κρατήσαν εκεί και έτσι δεν πήγα κατά το. Δεν πήγα σε αγωνιστικό περίοδο. Ναι, ναι, ναι. Πού να τα προλάβεις, πού να τα προλάβεις. Βάλε και το κολυβητικό και. Ναι, ναι. Άλλο τμήμα. Όχι. Άλλο τμήμα, να τώρα έχουμε και το Στίβο. Έχουμε εκεί και το Στίβο. Γίνεται μια προσπάθεια με καλούς αθλητές. Οι προπονητές μας προσπαθούν για το καλύτερο. Να στρώσουμε πάλι την ομάδα, να φέρουμε κοντά τα παιδιά του Ηρακλή. Ήδη η Λεωνόρα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τρομερή, και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά και από μόνα τους φωνάζουν Ηρακλή και το νιώθουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να γαλουχίζουμε τα παιδιά στην ιδέα του Ηρακλή και να τα ξαναφέρουμε στα γήπεδα. Τις προάλλες μιλήσαμε εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Δήμο Αλασιλή, εξαιρετικό γιατρό και επιστήμονα, για αυτό που είσαι και εσύ μέσα σε ένα. Πώς να το πω, σε ένα γκρουπάκι ανθρώπων, γιατρών, φυσιοθεραπευτών μαζί σου φυσικά, που κάνετε κάτι, Στέλιο, πάρα πολύ, ακόμα πιο πρωτοποριακό. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο και για αυτό, που ναι. Ξεκινάει ήδη, έτσι, έχει ξεκινήσει με αφορμή και το Ηρακάμπ. Σε αυτό πρωτοστατεί ο Δήμος Αλασελής, η εμπειρία του είναι τεράστια, όλα αυτά τα χρόνια και μας στηρίζει όλο το γυμναστικό, έτσι, δεν όλα τα τμήματα στηρίζει. Αφιλοκερδός, τον έχουμε χρόνια με το βόλεϊ και κάνει μια προσπάθεια για να αναδείξει αυτό το μεγαλείο του Ηρακλή και τις ικανότητες, γιατί είναι πάρα πολλοί γιατροί που κάτω από το Δήμο με όλες τις ειδικότητες και είναι κρίμα, ας πούμε, να βοηθάνε όλοι αυτοί, αλλά πρέπει να τους βάλουμε σε μια τάξη και να ξέρουν οι αθλητές ότι έχουν για αυτή την κάλυψη. Ως τώρα την είχανε κάτω από το Δήμο, ο Δήμος ποτέ δεν παίρνει λεφτά και πάντα όποιος αθλητής είχε πρόβλημα τους προσπαθούσαμε και τους επέβλεπε άνευ χρημάτων. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο βέβαια και η εμπειρία που έχει ο Δήμος σαν γιατρός. Τώρα βέβαια και έχοντας και όλες τις άλλες ειδικότητες και τη βοήθεια όλων των γιατρών και ηρακλειδέων οι περισσότεροι, αν δεν κάνω λάθος, να κάνουμε ένα δυνατό ιατρικό team και έτσι να στηρίξουμε την προσπάθεια που γίνεται για την αναγέννηση και την... Ο Ηρακλής βέβαια ποτέ δεν πέθανε, για να λέμε για αναγέννηση, αλλά να κάνουμε προσπάθεια να φτάσουμε ξανά πάλι ψηλά. Ψηλά. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι γίνεται τώρα στα πολύ πολύ δύσκολα, έτσι, με αυτό, με την τροπολογία που δεν έχει περάσει ακόμα, με τον μπλοκαρισμένο αφημί, με τη μαμά μας να υποφέρει πραγματικά το Γυμναστικό Σύλλογο, έρχεται αυτή η είδηση και νομίζω ότι δείχνει κάτι, ένα όραμα. Γιώργο, όλα αυτά τα χρόνια, με όλες αυτές τις δυσκολίες, είμαστε και θα είμαστε στο Ηρακλή. Δεν πίστεψα ποτέ ότι δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε να περάσει το μυαλό μου, δεν μπορεί να υπάρξει για αυτή τη χώρα ο Ηρακλής, για αυτή την πόλη. Εδώ επί τουρκοκρατίας και υπήρχε ο Ηρακλής και κατάφερε και τα χρώματα που δεν είναι τυχαία. Άρα δεν θα τους αφήσουμε να περάσει τίποτα που να οδηγεί στη μην ύπαρξη του Ηρακλή. Η ιστορία του Ηρακλή είναι ένα τεράστιο σωματείο. Εγώ προσωπικά αυτά τα 18 χρόνια που είμαι στο Ηρακλή έχω πάρει πάνω από 40 ομαδικούς τίτλους. Δεν μπορώ να μετρήσω τα μετάλλια, τα ατομικά σε στίβο, σε κολύμβηση που έχουμε πάρει σε αθλητές του Ηρακλή και με κάνανε εμένα και εμένα τον ίδιο και καλύτερο άνθρωπο και πάνω στη δουλειά μου. Είναι ένα τεράστιο σωματείο. Τι να λέμε, έχουν αυτοί το δικαίωμα, ποιος έχει το δικαίωμα να κλείσει την πόρτα στα παιδιά αυτά που έχουν αυτή την ιδέα που λέγεται Ηρακλής και αγαπάνε τον Ηρακλή να κλείσει αυτή την πόρτα. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος. Και αν υπάρχει αυτός, για μένα θα με βρει μπροστά του. Δεν θα πω αυτό που σκέφτηκα τώρα στον αέρα, το έχω πει εκτός αέρα πολλές φορές. Να είσαι γερός, να είσαι γερός και να συνεχίσεις να κάνεις όλα αυτά που κάνεις. Και εύχομαι, Στέλιο, στο βόλεϊ φέτος να μην έχεις τόσους τραυματισμούς. Το εύχομαι ολόψυχα,
Γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά. Τι να πρωτοθυμηθώ, να θυμηθώ τους χιαστούς του Κιώση, να θυμηθώ του Προύσαλη στην αρχή με το δάχτυλο. Στο τέλος που εγώ το ακόμα δεν μου έχει φύγει αυτό το πράγμα, ότι αν υπήρχε Αρμενάκη στο τελικό θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και πολλά άλλα μικρά ή μεγάλα προβλήματα τραυματισμού και πολύ πολύ κόπος από σένα, έτσι, να πέφτεις πάνω τους και να τους φτιάχνεις. Για μένα κόπος δεν υπάρχει, το ξέρεις. Γιατί έχω συνηθίσει αυτοί οι αθλητές, οι μικροί, ηρακλειδείς, γίγαντες, με διδάσκουν κάθε φορά ότι δεν υπάρχει πόνος και κούραση και καταφέρουν όλα αυτά τα επιτεύγματα σε όλα τα αθλήματα. Και έτσι και εγώ δεν μπορώ να μιλάω ότι κουράζομαι. Αυτοί οι αθλητές σίγουρα το βόλεϊ θέλει μεγάλη στήριξη, θέλει βοήθεια, γιατί όταν οι ίδιοι αθλητές βγάζουν όλη τη χρονιά, καταφέραμε αυτά που καταφέραμε, και αναγκαζόμαστε χωρίς να έχουμε αλλαγές, χωρίς να έχουμε αθλητές που θα ξεκουράσουν τους μεγαλύτερους αθλητές και πιο έμπειρους, να βγάζουν τόσα πολλά παιχνίδια, και που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, μόνο με αυτούς τους τραυματισμούς νομίζω ότι ήταν θαύμα. Είναι αναπόφευκτο δηλαδή. Γι' αυτό βλέπεις όλες οι ομάδες, δεν υπάρχει ομάδα που να λέει να κάνω rotation. Άρα εμείς τι να κάνουμε. Και αυτό που κάναμε, πιστέψτε με, ήταν άθλος. Αλλά γεννημένος είναι ο Ηρακλής, θα κάνει άθλος. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες, μοιράστηκες μαζί μας. Καλή συνέχεια στο Ηρακάμπ και σε ό,τι κάνεις. Σε ευχαριστώ, Στέλνη. Να είστε καλά, χίλια χρόνια Ηρακλής. Να σε καλά, να σε καλά. 1 εκατομμύριο. Αυτά λοιπόν από τον Στέλιο τον Ναυροζίδη, τεράστια μορφή του Ηρακλής, θεραπευτής και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και ακούσατε και ακόμη μια φορά πώς μίλησε για τον αγαπημένο του Ηρακλή. Στο Μουντιάλ παραμένει το 3-0 του Βελγίου με τον Παναμά. Είμαστε στο 89ο λεπτό. Τι είναι, παιδιά? Όλα καλά. Ακούμε τον άνθρωπο. Μπράβο. Ο Γιάννης, καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη που στέλνει μήνυμα. Θα το διαβάσω τώρα αυτό. Για να μην το διαβάσω. Μαθαίνω, λέει, από φίλου στο Βόλο ότι ο κύριος Πίτου θέλει τώρα Ηρακλή. Και αφήνει τη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος όταν πήγε στο Βόλο. Μα γιατί δεν ευχαριστήθηκε τη συνεργασία, λέει, στο Βόλο? Το διάβασα. Ο κύριος Πίτου που θα έφερνε Κορεάτες, επενδυτές να πάρουν την ομάδα. Και που θα επέστρεφε στον Ηρακλή, αλλά πήγε στο Βόλο. Τι να κάνουμε. Επιλογές είναι αυτές. Και ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του. Τι, θα πει τίποτα? Τι, μιλούσατε όταν είχα τις συνέντευξες και τώρα δεν μιλάτε που έκλεισε η συνέντευξη? Τι πράγμα είστε? Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα στον αέρα. Δεν λέγονται μερικά πράγματα. Τι πάθαμε. Κάτι διαρκεία. Τι ήθελε να πει? Ανανία, για πες. Τι ήθελα να πω, ρε. Θύμισε μου λίγο, γιατί ξεχνάω πολλά εγώ. Κάτι διαρκείας είδα να κυκλοφορούν. Τι γίνεται? Σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά. Άνα, μπράβο. Έλα, το μικρόφωνο εδώ είναι. Δεν δαγκώνει. Ακούγεις εσύ, ε? Ακούγεις. Πήραμε το βόλεϊ. Πήραμε, ναι. Το βόλεϊ. Εντάξει. Ποδοσφαίρου. Το επόμενο. Σε δύο εβδομάδες. Έπεται. Εσένα που σε έχω. Δεν μπορώ να σε έχω πλάτη σένα τώρα. Τι με κάνει τώρα? Με πίβο θα παίξω. Δεν γίνεται. Μας δόξασε, μας δοξάζει και θα μας δοξάζει. Βέβαια. Τη βλέπεις τη γλώσσα μου? Βέβαια. Μαλλιά έχει. Εντάξει, αυτά του Κυριάκου. Κάνουμε μια μεγάλη υπερπροσπάθεια. Άντε, πάρ' το μικρόφωνο. Δεν ακούγεις. Να πάμε ακόμη ψηλότερα τη φετινή σεζόν. Έτσι, πήγαμε τελικό κυπέλου. Να κλείσουμε τις όποιες τρύπες υπάρχουν τώρα, πόσα ήταν αυτά, 48, πόσα ήταν να φύγουν, να τελειώνουν από την άκρη. Χιλιάρικα εννοώ. Να κλείσουν, που κοντά νομίζω είναι στο να κλείσουν από ό,τι έμαθα. Και να μπούμε στη διαδικασία μεταγραφών, να μπούμε στη διαδικασία ανανεώσεων, να κρατηθεί ο κορμός που θέλει ο Γιάννης Ορφανός να κρατηθεί και να έχουμε μια ροή, να έχουμε μια εξέλιξη. Μακάρι να μην είμαστε με το σταγονόμετρο, δηλαδή ραδιομαραθώνιος Γιώργος Μαργαρίτης και δεν ξέρω τι άλλο, να είναι λίγο πιο βατά τα πράγματα. Πιο δύσκολο θα είναι. Άρα, Γιώργο, το αγωνιστικό θα είναι πιο δύσκολο. Εγώ μιλάω για το οικονομικό. Ναι, εγώ να ρωτήσω στον κόσμο κάτι. Ναι. Γιατί σε σένα δεν χρειάζεται να ρωτήσω, γιατί ξέρω την απάντηση. Ναι. Τι άλλο θέλει ο κόσμος να πιστεί? Νομίζω πίστηκε. Να πάρουμε το κύπελο και το πρωτάθλημα. Όχι, αδερφέ, δεν είναι έτσι. Βήμα-βήμα πάμε.
Και το βήμα το κάναμε και τρανό βήμα κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι σταδιακίας πάλι θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Το ξέρουμε ότι θα αλλά γίνει. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή, γιατί το έπρεπε πρέπει να γίνει Ιούνιο και μετά το ξέρετε, παιδιά, τώρα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι ο περισσότερος κόσμος, όχι μόνο του Ηρακλή, μην λέμε μόνο για μας. Όχι βέβαια. Περιμένει την ονόματα. Ανακοίνωση, τη μεταγραφή, την ανανέωση, το ένα το άλλο. Δεν θα μπει στη διαδικασία τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, πόσο μάλλον για ένα άθλημα που ξεκινάει Οκτώβριο να έχει αγωνιστική δράση, να πάει να πάει διαρκείας. Πρέπει να είναι τρελός, πρέπει να είναι πετσί, πρέπει να είναι αρρωστάκι, πρέπει να το λέει η καρδιά του, πρέπει να έχει και δύο φράγκα στην άκρη. Έτσι, γιατί πρέπει να έχει και δύο φράγκα στην άκρη. Απλά να κάνουμε λίγο την οικονομία μας. Ξέρουμε στην Ηρακλή τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά με το βόλεϊ, έτσι. Ναι. Πόσο σου να πω ένα νούμερο, παράδειγμα τώρα, 500, 600, 700 άτομα, λέω εγώ τώρα, έτσι. Διαρκείας. Ναι. Αυτό είναι ο στόχος. Αυτό είναι. Τώρα, ξέρουμε χρόνο, τι γίνεται, να κάνει ένα ντου ο κόσμος, από τη στιγμή που γνωρίζουμε τι συμβαίνει, και να τελειώνει η υπόθεση εδώ πέρα. Ξέρεις πότε εγώ θα καταλάβω φέτος ότι είμαστε καλά στο οικονομικό. Για ποιο άθλημα? Για το βόλι. Για το βόλι, για το βόλι. Θα πούμε για την μπάλα. Όταν, συγγνώμη που σε παίζω με πλάτη, pivot, Ανανία μου. Όταν, απλά δεν στρίβω καλά γι' αυτό. Μα βέρε κατά. Έλα, αλλά... Τι θέλω? Ρακόμελο. Θέλω, ναι, καλά θα ήταν, αλλά... Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στα πολυέξοδα ταξίδια μεσούς της περίοδου και θα είμαστε καλά. Όταν δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνο Πέμπτη για το πώς θα πάμε στη Σύρο το Σάββατο. Όταν δεν θα χτυπήσει τηλέφωνο Τετάρτη για το πώς θα πάμε στη Χαλκίδα, στην Κομωτινή, στην Αθήνα, γιατί έχει και άλλη Αθήνα φέτος με την ΑΕΚ, προσθέθηκε μια ακόμα Αθήνα και μια Κομωτινή. Εντάξει, okay, η Κομωτινή είναι Κομωτινή. Που και εκεί θες διανυκτέρευση, δεν θες. Θες και διανυκτέρευση. Εκεί Δημήτρη μου και Κυριάκο μου και Ανανία μου και ο κόσμος μας ακούει, εκεί εγώ θα καταλάβω ότι είμαστε εντάξει. Γιατί τα ταξίδια αυτά που λέμε είναι των 4, των 5, των 6 χιλιάδων ευρώ. Ειδικά και όταν φτάνουμε με το σταγονόμετρο, συγγνώμη, να τα αναζητούμε, πάει να πει ότι είμαστε σφιχτοί. Μακάρι να επαναληφθεί και η βοήθεια από την Αμερική. Το συζητάμε, ευπρόσδεκτη είναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, ότι θα επαναληφθεί, θα συνεχιστεί. Μπράβο. Και μόνο και συνεργάτες του και φίλοι του Προέδρου. Και με Αμερική και με άλλους ανθρώπους και με άλλους παράγοντες. Με τους χορηγούς θα ανανεώσουμε. Ναι. Μακάρι να έρθουν κι άλλοι. Να έρθουν κι άλλοι. Είμαστε καλά. Εννοείται γίνεται αγώνας και προσπάθεια. Μπορεί να γίνει ψηφιδωτό η φανέλα. Κάποιοι δεν το συζητώ. Ενδιαφερόταν για το βόλι κάτι. Ορίστε. Ρουσιάγνωστοι που είναι. Ναι, Κυριακό, είπαμε. Κάθε χρόνο μάθαμε. Α, οι επενδυτές λένε. Κάτι, ναι. Δίνει αυτές τις 15 μέρες περιθώριο. Δεν εμφανίζεται κανείς. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Κουράστηκα 3 χρόνια να ακούω για τους γνωστούς αγνώστους που θέλουν να πάρουν το βόλι. Ντροπή δεν έχουν. Ας γίνουν κάποια στιγμή. Καταρχάς, ας γίνουν κάποια στιγμή γνωστοί στον κόσμο. Τι είναι, ρε παιδί μου. Πέρα από τη διοίκηση. Να έρθουν να πάρουν την ομάδα, μα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεν είπε κανείς το έχει. Εκεί είμαστε. Έχει 3 καλοκαίρια τώρα που η νυν διοίκηση του βολεϊκού Ηρακλή βάζει 15 μέρες πόσες βάζει προθεσμία και δεν εμφανίζεται ποτέ. Κανείς. Δεν εμφανίζεται ούτε ποτέ. Ενδιαφέρον, ούτε να πρόκυψει κάτι, τίποτα. Να συμπληρώσω μόνο, Γιώργο, ότι φέτος έχουμε και ευρωπαϊκή πορεία. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι συμπλήρωμα, αυτό είναι ολοκλήρωμα. Γι' αυτό λέμε ότι. Γιατί θέλουμε να πάμε και στις Βουλγαρίες μας και στις Ρουμανίες μας και στις Ρωσίες μας και δεν ξέρω πού αλλού. Εύχομαι όχι στη Ρωσία, γιατί η Ρωσία είναι. Όχι, ρε φίλε, είναι πολύ θάπτο. Έχει ταξίδι που είναι. Πιο κοντά, άκου αυτό που θα σου πω. Που είναι 7 ώρες πτήση από τη Μόσχα. Δεν είναι. Φαντάσου που είναι αυτό, Θα πάτε, παιδιά, με το καλό. Αυτό, άμα πάρουμε το φέρο πλυνέ από την Άωσα, το κάνουμε ο δικός. Πιστεύω θα μου κάνα 2 μήνες. Τι με κοιτάει. Τώρα ήθελα να σου πω τώρα κάτι, αλλά δεν έχεις στο λαό. Η Σπάρτη έπεσε, τι έγινε. Δεν έπεσε. Σώθηκε. Ετοιμαστείτε από τώρα. Ετοίμαστε την εκδρομή, Γιώργο. Με έχει φάει τα νιάτα, πάμε Σπάρτη. Πώς θα πηγαίνουμε στη Σπάρτη αλλιώς. Είναι αφορμή τώρα. Κουράστηκα ήδη. Δεν ξέρω, δεν σ' άκουσα γιατί ήμουν στον δρόμο μέχρι να έρθω για μπάλα. Είπαμε κάτι. Είπαμε ότι έχει συνάντηση 8 η ώρα σήμερα για την πολυμετοχικότητα.
ότι σήμερα ξεκινήσανε οι επαφές με τους ποδοσφαιριστές για τις ανανεώσεις. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Ναι. Είναι κοντά, αλλά δεν έχουν πέσει οι τσίφρες. Εγώ πάντα ξέρεις, ναι, με ακούς τόσα χρόνια, με ξέρεις τόσα χρόνια. Είμαι της τσίφρας εγώ. Του... Άμα δεν πέσει η τσίφρα, δεν λέω τίποτα. Του ρυστικού που λέμε και του συμβολέου. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι κοντά. Οκ, okay, το κρατάμε. Ωραία. Το σεβόμαστε. Πάμε παρακάτω. Το κοντά, αν γίνει υπογραφή, εδώ είμαστε. Το κοντά, αν γίνει μακριά, πάλι εδώ είμαστε. Εύχομαι όμως ότι το κοντά να γίνει υπογραφή για να μείνουν όλα αυτά τα παιδιά που θέλουν Μπαξεβάνο στην ομάδα, γιατί δεν είναι και λίγα, να μείνει ο βασικός κορμός. Να δούμε τι θα γίνει και με τα τρία παιδιά με τη Δόξα. Τους δανεικούς. Δεν είναι ακριβώς. Καταρχάς δεν υπάρχει δανεισμός στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν υπάρχει, ναι. 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 Μια παραχώρηση τέλος πάντων. Ήταν μια συμφωνία, ναι, κυρίων. Ναι. Που αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές, ο Παναγιωτούδης, ο Ρεβιθόπουλος και ο Κυριακίδης, έπαιξαν στον Ηρακλή. Είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν την απόφαση του προπονητή της Δόξας, που ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει την προπονητή. Ναι. Να πει δεν τους θέλω ή τους θέλω. Αν πει τους θέλω, σφίξαμε. Αν πει δεν τους θέλω, υπογραφή, συμβόλαιο στον Ηρακλή. Από την πλευρά όμως των παιδιών, ναι, το ενδιαφέρον είναι η επιθυμία και των τριών είναι να συνεχίσουν στον Ηρακλή. Δεν το συζητάμε. Αλλά είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν αυτό. Δεν ήταν δανεικός, γιατί επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν δανεισμοί στην τρίτη εθνική, ναι, κατηγορία. Υπήρχε μια, πώς λέμε, ιδιωτικό συμφωνητικό, ναι, ένα τέτοιο πράγμα, ρε, ναι, παιδί μου, μια... Κάνει να μείνουν τα παιδιά γιατί βοηθήσαν. Συμφωνία πολύ και... τέτοια. Μα είναι τρεις βασικότατοι, ναι, ποδοσφαιριστές. Δεν το συζητάμε. Και ο Κατσαμπής πριν δύο εβδομάδες, τρεις, στην εκπομπή, όταν το... τρεις νομίζω, μπορεί και παραπάνω. Όταν τον είχαμε φιλοξενήσει, είχε πει ότι αν περνούσε από το χέρι μας, θα μείνουν, να μείνουν, ναι, όλα τα παιδιά. Ναι. Αλλά είναι και η κατηγορία τέτοια που, οκ, okay, το συζητάμε. Στον μπασκετάκι, θα πεις τίποτα. Ξέρεις, κάνω εγώ τώρα το Μαντζιούκι που μιλάει με τον Χαρίλαο. Ναι. Να πούμε και λίγο για μπασκετάκι, έτσι, για κλείσιμο, για κερασάκι. Το μόνο που λέω εδώ και εβδομάδες για το μπάσκετ είναι τη λέξη μπάσκετ. Γιατί δεν. Συγγνώμη, αλλά δεν μόνο τη λέξη μπάσκετ λέω, ρε, εσύ, Κυριάκο. Ναι. Μπράβο. Ωραία λέξη. Ναι, δεν είναι και ελληνική, άρα είναι καλαθοσφαίριση. Ναι. Αλλά, οκ. Okay. Λυπομονή και εκεί. Ξέρεις τι με ενοχλεί. Ότι δεν μπορώ τα λόγια, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Ποιος θα μπορεί τα λόγια. Δεν μπορώ. Δηλαδή, είπες κάτι. Από λόγια τόσο χρόνο. Είπε κάτι ο κύριος Δραγόπουλος. Ναι. Προπονητής θα παραμείνει ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης. Πέρασε ένας μήνας. Έκλεισε ο προπονητής. Όχι. Γιατί... Συναντήθηκε. Για ποιο λόγο δεν έκλεισε. Μα αυτό. Αυτό, εκεί πάει το δεν μπορώ τα λόγια. Όχι ότι έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Μια χαρά είναι, τα λεφτά του τα βάζει. Αλλά... Ναι, δεν λέμε εμείς. Λίγο ρε παιδί μου κάτι. Ζηράδα, λίγο. Λίγο, ναι, να τσιγκλίσουμε κάτι, να γίνει. Κοίτα. Αυτό που λέμε για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο και το βόλι, συγγνώμη. Στο μπάσκετ. Ας σου πω ένα κάρο ονόματα. Ματαλόν, ναι, 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 Λεμπρόν και PJ Harvey. Τραγουδίστρια είναι αυτή. Ενδιαφέρον. Αλλά τι να το κάνω. Δεν έχει νόημα. Μην ξεφυσάς, μην ξεφυσάς. Ξεφυσάς. Δεν μπορώ, είσαι στεναχωριέμαι. Αύριο Χαρίλαο, Τετάρτη, βγάλω τον άτομο πρόεδρο. Αύριο Χαρίλαο. Τον πάρε. Να μου πει τι ρε εσύ. Τι γίνεται, αδερφέ, θα μας δώσεις λίγο τροφή. Όχι, έτσι, φίλοι, να συζητάμε. Όχι. Όχι. Όταν έχει κάτι να πει. Τι να ακούσω, η ώρα για μπλε δεν μπορεί, τα θυμάστε, δεν μπορεί. Δύο πράγματα. Δεν πολλά δεν μπορεί, αλλά δύο κυρίως. Τα θα και τα αν. Αν κερδίζαμε τον Απόλλωνα Πατρών, θα φέρουμε... Ουσία. Ουσία είναι τα γκολ που έβαλε ο Παναμάς σήμερα. Μηδέν. Τρία έφαγε, μηδέν έβαλε. Όπως και με τον Βασιλιάδη. Θα προσπαθήσουμε. Brand name ο Ηρακλής. Θα κάνουμε. Θα ράνουμε. Πέρασε η τροπολογία. Παναμάς πάλι. Το χρησιμοποιώ τον Παναμά, μ' άρεσε. Πότε από αυτούς πήρες εγγυήσεις και τέτοια. Τώρα πήγαμε το άλλο. Το φρούτο τώρα έγινε. Ποια φρούτα τρώμε το Σεπτέμβρη. Τα όψιμα καρπούζια. Κακεράσι τρώμε. Όχι, κεράσι είναι τώρα. Τώρα τρώμε. Τώρα είναι το κεράσι. Μπανάνα. Φερίκοκα, μπανάνα είναι εισαγόμενο. Το μήλο σιγά σιγά το μιλαράκι. Πιο μετά. Πιο μετά. Πορτοκάλι, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Πεπόνια, καρπούζια. Τώρα, Σεπτέμβρη. Τα τελευταία καρπούζια θα τρώμε. Τώρα η τροπολογία πήγε Σεπτέμβρη. Εντάξει, σήμερα. Γελάει. Αυτή η κυβέρνηση με την άλλη.
Α, δεν ξέρω. Με βάζει. Παίζει και αυτό. Εν τω μεταξύ, σήμερα 18 του μηνός είναι η τελευταία μέρα της δικής προοδευτικής του γυμναστικού συλλόγου Ηρακλής. Ναι, 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 το ξέρω. Πρέπει να πάρει παράταση. Ναι. Πρέπει να ανανεωθεί. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο 15 μελές. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό. Σημασία έχει να πάρει παράταση, να υπάρχει διοίκηση. Γιατί βλέπετε ότι ο ΓΣ κάνει κάτι, κάποια πράγματα. Κάνει Ηρακάμπ, κάνει μπουτί, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Τρέχει. Φτιάχνει πραγματάκια. Ωραία, ρε παιδί μου. Είναι κρίμα να, να σου πει το πρωτοδικείο. Πάμε μια βόλτα από εκεί. Περνάς τώρα από εκεί, υπάρχει ζωή, βέβαια. Και να σου πει ότι δεν σου δίνω παράταση. Τι κάνουμε μετά, παίρνουμε ένα ωραίο λουκέτο. Για να βγάζουμε φωτογραφία. Και αυτό θα το χρεωθεί ο Τσίπρας. Και αυτό χρεώθηκε την πώληση του χάρισμα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία θα χρεωθεί και το κλείσιμο του Ηρακλή. Όχι, δεν νομίζω. Είναι ελληνική τελικά η Μακεδονία. Α, μην ξεφεύγετε, μην ξεφεύγετε. Μην ξεφεύγετε, κάνουμε εκπομπή για Ηρακλή. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο αύριο από το Χαριλό για αυτό το ζήτημα. Ένα σχόλιο, ένα δίλεπτο. Δεν ξέρω αν θέλει. Αν θέλει. Ό,τι θέλει να σου πει. Εγώ ξέρω ότι ο Ηρακλής έδωσε μάχη για τη Μακεδονία. Εγώ αυτό ξέρω. Έτσι. Με τα μπλε του και τα άσπρα του. Ένας υπάρχουν λόγος που φτιάχτηκε ο Ηρακλής. Υπάρχουν κείμενα, έτσι. Υπάρχουν κείμενα. Τα ψάρια αυτό που τρώγανε χθες τα είδατε. Τα ψάρια. Ναι. Τι ήτανε, φαγκρί. Ψάρια ήταν. Τι φαγκρί είναι. Τι ήταν, σαρδέλα είναι. Σαρδέλα είναι το φαγκρί. Τι ψάρι ήταν. Εν μεταξύ ο άλλος λέει, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Πάω να ακούσω, δεν κατάλαβα τίποτα. Κοίτα και οι άλλοι και μεταφράζει. Και λέω πω ρε παλάβικα γίνω και ελληνικά. Άσταστο, άσταστο, άσταστο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε παλικάρια. Πότε ξεκινάει στο 3-5 παλικάρια. Λοιπόν, 23 Ιουλίου είναι η πρώτη. Η πρώτη πρώτα είναι θέλος. Εδώ. Μίκρα. Να πάμε μια βόλτα, πάμε. Τι θα πάμε. Ωραία. Μετά είναι κάτι ακούστηκε για 3 με 13. 3 με 13 Αυγούστου. Ναι. Ωραία. Θα έχει τελειώσει και η άδεια. Το σίγουρο φιλικό είναι ο Εθνικός Άχνας. Από την Κύπρο. Mm-hmm. Που θα είναι εκεί. Μπράβο, τώρα γύρω. Περιμένουν να δούνε. Τι μπράβο. Όχι, λέω από την Κύπρο τα παιδιά ήρθαν. Α, εντάξει. Συνάζω και την Πασία. Δεν πάει. Είχαμε πάει στον Κορινό και είχαμε δει Ηρακλής δόξα κατοκοπιάδρε, φίλε. Σε παρά. Ένα-ένα. Θυμάμαι. Πω, στον Κορινό, ε. Θυμάσαι. Το ότι είχε ένα ζήτημα υγεία. Το θυμάσαι, εγώ το θυμάμαι. Αμάτα μου, ρε. Τόσο λίγο, σε ένα θεματάκι. Ναι, ναι. Με καλή ώρα όπω τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάλι με τον Αφιάνα σου είχε θέμα. Το θυμάμαι, τι να κάνω. Πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Χαιρετίσματα σε όλους. Χαιρετίσματα σε όλους. Διαρκείας όλοι, διαρκείας παντού. Παντού, έτσι. Παντού, ναι, ναι. Παντού με ντου όπως αυτό που κάνεις σήμερα. Ναι, τέτοιο ευχάριστο ντου. 50, 100, 20, ό,τι μπορεί. Ακολουθεί Γιάννης Γιαννούλης, Σταύρος Κόλκας στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή ντουέτο. Να είστε καλά.